Φωτιέ ανάβουν οι πληροφορίε ότι το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική για την Υγεία θα προτείνει τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για πέντε πρώην υπουργού. Η πολιτική ζωή γίνεται μπύλος. Άδωνη Γεωργιάδης για το κελπνό και τι φερόμενε ω παράνομε 23 προσλήψει. Ανδρέα Λοβέρδο και Μάκης Βορύδη για την ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου Ρίκο Δινάν. Δημήτρη Αβραμόπουλο για τα εμβόλια τη γρήπη, τι θερμικές κάμερε που αγοράστηκαν για να εντοπίζουν κρούσματα πυρετού και τι διαφημιστικέ καμπάνιε του κελπνό. Μάριο Σαλμά για υπερτιμολογημένε αρθροσκοπήσει. Αυτή είναι η λίστα των πρώην υπουργών που φέρονται να μπαίνουν στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από πολλοί συνεδριάσει στη Βουλή, σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων. Καμία προκαταπληκτική δεν θα γίνει για την υγεία. Γιατί η εξεταστική για ήταν ένα φιάσκο. Το πόρισμα δεν έχει ακόμη κατατεθεί, αλλά οι κυβερνητικοί βουλευτέ που κίνησαν τα νήματα στην εξεταστική αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγήσουν του συναδέλφου του σε ανακριτική επιτροπή με φόντο το ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι όλα θα έρθουν στην ώρα του και οτιδήποτε πάντω λεχθεί, γραφεί και προταθεί θα είναι τεκμηριωμένο και υπεύθυνο. Αυτά που λένε δεν αξίζουν καμία σημασία να δώσει ο πολίτη. Εγώ προσωπικά τα έχω για πρωινό. Ο δρόμος έως τις κάλπες θα μοιάζει με αρένα.